Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα σε αυτό το German Club έχουμε λίγο μια διαφορετική προσέγγιση από τη συνάδελφη. Δεν θα πούμε δηλαδή το τι βρήκαμε και τι να κάνουμε στην κλινική μας πράξη, αλλά το πώς αξιολογούμε αυτό που διαβάζουμε. Υπάρχει πληθώρα πληροφορία στο διαδίκτυο, τηλεόραση, στα social media και έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε σημαντικά φίλτρα για να με κριτική αξιολόγηση να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και αν πρέπει να του δώσουμε σημασία. Θα σας δείξω τώρα για παράδειγμα πώς κάνουμε μια κριτική αξιολόγηση μια στοιχειοποιημένης μελέτης. Οι RCTs θεωρούνται ότι είναι ό,τι σημαντικότερο και ό,τι πιο βάσιμη πληροφορία μπορεί να μας δώσει η πυραμίδα της πληροφορίας στην ιατρική βιβλιογραφία. Αρκεί όμως να γίνονται με σωστό τρόπο. Υπάρχουν πολλές, άμα πείτε στο PubMed θα δείτε πάρα πολλές, όχι τόσο πολλές στο δικό μας το πεδίο της νευροχειρουργικής και ακόμα λιγότερες στην παιδονευροχειρουργική. Οπότε έχει σημασία να δούμε αυτές που διαβάζουμε και μετά με μεγάλο ζήλο θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε στην κλινική πράξη, να δούμε αν έγιναν με σωστό τρόπο. Παράδειγμα, μια τέτοια θεραπευτική παρέμβαση, όπως είναι μια RCT, ξεκινάει με ένα δείγμα ενός πληθυσμού, παράδειγμα για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, και γίνεται η τυχεοποίηση. Κάποιοι θα πάρουν ένα φάρμακο πλασίμπο και κάποιοι θα πάρουν μια στατή. Και μετά θα μελετήσουμε την έκβαση που θα πρέπει να την ξέρουμε των προτέρων. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι η ελάττωση στα επίπεδα χοληστερόλης ή η συχνότητα εμφραγμάτων κτλ. Η RCT που διάλεξα να παρουσιάσω και μαζί να κάνουμε την αξιολόγησή της είναι η Basics, εντάξει, που ανακοινώθηκε το 2019 στο Lancet. Ο κύριος ερευνητής είναι ο Κόνορ Μαλούτσι, παιδονευροχειρουργός από το Liverpool, και ξεκίνησε το 2013, ολοκληρώθηκε το 2017. Το ερώτημά της ήταν αν έχει σημασία το είδος των καθετήρων που χρησιμοποιούμε στα συστήματα παροχέτευσης, κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικες. Το outcome είναι αν αυτό ελαττώνει τον συνότητα επιμολύνσεων των συστημάτων αυτών. Είναι δηλαδή μια πολυκεντρική σε 21 κέντρα στην Αγγλία και στην Ιρλανδία, μονής τυφλοποίησης, τυχειοποιημένη, και κάνουν και έναν οικονομικό απολογισμό στο τέλος. Άρα μιλάμε για ασθενείς που έχουν υδροκεφαλία και ανάγκη για πρώτη τοποθέτηση βαλβίδας, εντάξει. Γίνεται η τυχειοποίηση σε τρία σκέλη. Καθετήρες με αντιβιωτική επικάλυψη, καθετήρες με επικάλυψη αργύρου και οι απλοί καθετήρες σιλικόνης. Πώς αξιολογούμε τώρα μια τέτοια μελέτη? Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τουλάχιστον όπως το βρίσκω εγώ, είναι από την Οξφόρδη, το CASP, Critical Appraisal Skills Program, το οποίο είναι και στο δίκτυο, μπορείτε να το βρείτε. Ανάλογα με το τι εργασία διαβάζετε, μπορεί να είναι ένα paper prospective, cohort study, case series. Εδώ είναι στην περίπτωση αυτή ένα, το checklist για τις RCTs και χωρίζεται σε 4 sections, έτσι, 4 πεδία. Μάλιστα, το έχουν και αρκετά αυστηρά. Λένε ότι για να περάσουμε και να πούμε ότι τη διάβασα, πρέπει να περάσει από κάθε κριτήριο. Αν δηλαδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στο Α, αφήστε την στην άκρη. Λίγο αυστηρό μου φαίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Κάπως έτσι δηλαδή είναι το πεδίο Α, με βασικές ερωτήσεις. Το πιο βασικό από όλα που ξεκινάμε είναι αν ο τίτλος είναι ικανοποιητικός και αν πληρεί τις γνωστές προϋποθέσεις του PICO. Population, Intervention, Comparison και Outcomes. Εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς ποιος είναι ο πληθυσμός, δεν μιλάει για το outcome, λέει κάτι για τη σύγκριση. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε τόσο αυστηροί, γιατί στις πρώτες σειρές του abstract ξεκαθαρίζει ποιοι είναι ακριβώς οι παράγοντες του PICO, οπότε νομίζω ότι περνάει αυτή το άρθρο. Παρακάτω θα μας πει πώς έγινε η τυφλοποίηση. Εδώ χρησιμοποίησαν βέβαια έναν ανεξάρτητο πάνελ στατιστικολόγων και η τυχεοποίηση έγινε αυτό που λέμε random permitted blocks. Εντάξει, ανά 3 και 6 να βεβαιώνονται ότι κάθε εβδομάδα όσοι θα μπαίνουν ισότιμα θα κατανέμονται στα ίσα σκέλη, που είναι μια αξιοπρεπής μέθοδος τυφλοποίησης. Εντάξει.
Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι το λεγόμενο το allocation bias. Συγγνώμη, το allocation concealment, δηλαδή η απόκρυψη κατανομής. Άλλο η τυφλοποίηση και άλλο αυτό που λέμε απόκρυψη κατανομής. Απόκρυψη κατανομής σημαίνει να μην ξέρουμε πού θα πάει ο επόμενος φάκελος ή τι έχει ο φάκελος μέσα. Θα έχει το μπλε χάπι ή το κόκκινο χάπι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί RCTs οι οποίες δεν έχουν επαρκή απόκρυψη κατανομής μπορεί να υπερεκτιμούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα έως και 40%. Και μάλιστα είχε γίνει και μια τέτοια έρευνα και από 70 RCTs είχαν δει ότι 48 δεν είχαν επαρκές allocation concealment. Άρα τις γύρισαν πίσω. Για να το καταλάβει, δηλαδή, η απόκρυψη κατανομής σημαίνει να υπάρχει τυφλοποίηση, να υπάρχει τυχεοποίηση πριν την τυφλοποίηση. Εντάξει. Το αντίθετο συμβαίνει με την τυφλοποίηση. Εδώ υπάρχει πολύ επαρκές και σωστό allocation concealment. Το άλλο, στο τρίτο πεδίο, είναι το follow-up. Είχαν ένα σταθερό follow-up. Σε πρώτη φάση ανά 12 εβδομάδες. Το πιο minimum follow-up ήταν 6 μήνες. Το maximum ήταν 2 έτη. Ισότιμα κατανεμήθηκαν πάνω κάτω στα subgroups οι ασθενείς. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει intention to treat analysis. Όταν βλέπουμε μια τυχοποιημένη μελέτη, η ανάλυση θα γίνει με δύο τρόπους. Είτε με το ITT που βλέπετε καμιά φορά, intention to treat δηλαδή, είτε με το PER protocol. Εδώ είναι intention to treat και είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε σε τέτοιες RCTs. Θεωρείται ότι είναι το πιο αξιόπιστο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε ασθενής θα μελετηθεί την κατηγορία που τυχοποιήθηκε. Για παράδειγμα, ο ασθενής Α τυχοποιήθηκε να πάρει έναν καθετήρα αργύρου. Μπορεί όμως αυτός ο καθετήρας να μην μπει ποτέ στο κεφάλι του, γιατί δεν μπήκε τελικά το χειρουργείο, το ανέβαλαν οι αναισθησιολόγοι, συμβαίνει καμιά φορά. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσει να αναλύεται μέχρι τέλος ως ασθενής που πήρε καθετήρα αργύρου. Φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά είναι ό,τι πιο αξιόπιστο για να συνεχίζει μέχρι το τέλος της μελέτης και να διατηρείται η τυχεοποίηση. Εδώ όντως ήταν η τένιση του τρί και περνάμε στο επόμενο section, που είναι αυτό που λέμε η εσωτερική εγκυρότητα. Εντάξει, το όλη η μεθολογία δηλαδή να είναι κατά γράμμα. Εντάξει. Οι συμμετέχοντες νέοι ήταν τυφλοποιημένοι, δεν ξέρουν δηλαδή ο ασθενής τι καθετήρα μπήκε στο κεφάλι του. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί ο χειρουργός που θα ανοίξει το σακουλάκι θα δει τι καθετήρα θα τοποθετήσει στον ασθενή, γιατί τα χρώματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό είναι single blinded και όχι double blinded. Έτσι. Και όλοι οι μελετητές είχαν ένα ξεχωριστό πάνελ ερευνητών που δεν γνώριζαν ποιος ασθενής πήρε τι, και αυτοί ήταν που κάνανε και τις τελικές αναλύσεις. Άρα μέχρι εδώ τα πάει πολύ καλά αυτή η μελέτη. Και το 5 πραγματικά κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο τυχεοποίησης να κατανείμουν, όπως βλέπετε δεξιά, τα subgroup τους ήταν ομότιμα σχετικά κατανεμημένα, ανάλογα σε παιδιατρικούς ασθενείς, ενήλικες κάτω των 65 και ενήλικες άνω των 65. Στο 6 είχε ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο, έχει σημασία το πρωτόκολλο να κατατίθεται και στο μητρό τυχαινοποιημένων μελετών, και όλοι οι ασθενείς, βέβαια, το δεύτερο άρθρο, αν βλέπετε, δεν είχαν εντελώς την ίδια παρακολούθηση, γιατί άλλο να έχει κάποιος ασθενής υδροκεφαλία γιατί έχει όγκο εγκεφάλου, και άλλο να έχει υδροκεφαλία απλά γιατί μπήκε μια φορά ένας καθετήρας και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο στο outcome ήταν αν τελικά ελαττώνονται οι λοιμώξεις. Πάλι συνεχίζουμε στην εσωτερική εγκυρότητα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη στατιστική ανάλυση, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ σωστή. Εντάξει, πήρε ένα μεγάλο yes. Μάλιστα είχαν πολύ πιο αυστηρά values και confidence intervals, δηλαδή το P αντί για το κλασικό 0,05 το είχαν κατεβάσει το 0,025. Τα επίπεδα, τα εμπιστοσύνης βλέπετε ότι ήταν στο 97,5, ακόμα πιο αυστηρά. Στα παρακάτω βλέπετε, αυτά δεν είχαν σχετικά. Το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια, ήταν αυτό το cost effectiveness που λέμε, που ήταν και ξεχωριστό σκέλος της μελέτης αυτής. Το οποίο
Τι λέει, ότι μπορεί μεν ο κάθε καθετήρας, για παράδειγμα το 2013 ο απλός καθετήρας σιλικόνης να κόστιζε 170 λίρες. Με αντιβιωτική επικάλυψη κοστίζει 390, κόστιζε τότε. Παρ' όλα αυτό έδειξαν ότι τουλάχιστον σε επίπεδο NHS το συνολικό αποτέλεσμα ήταν να είναι πιο οικονομική όλη η διαχείριση ασθενών στους οποίους αρχικά τοποθετήθηκε καθετήρας τέτοιος πιο ακριβώς, γιατί ακριβώς από ό,τι φάνηκαν μετά ελάττωσε τα επίπεδα επανεπεμβάσεων, παρατεταμένης νοσηλείας κτλ. Βασίλη, συγγνώμη, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Τρέχω. Στο τέλος έφτασα, ήθελα να πω για την εξωτερική εγκυρότητα, αυτά που βρίσκουμε δηλαδή, αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη. Ναι, μπορούμε, γιατί μια επέμβαση που την κάνουμε και εμείς είναι ένας καθετήρας σε όλα τα κέντρα τα νευροχειρουργικά. Από 6% που ήταν οι καθετήρες αργύρου και οι απλοί, οι αντιβιωτικής επικάλυψης κατάφεραν και το ρίξαν κάτω στο 2%. Συν πολύ σημαντικό cost effectiveness. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν διαβάζουμε ένα τέτοιο paper. Εδώ θα κλείσω. Αυτά ήθελα να πω. Έναν τρόπο δηλαδή πώς να προσεγγίζουμε μια τέτοια RCT. Και σας ευχαριστώ πολύ.